γεια σας. Γεια σας. Ο Κέτσιρα τηλεφωνώ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και... χάσαμε χθες τον Τζάρλι, θα τον χάσουμε και σήμερα. Έτσι πως το βλέπω, εκεί πάει. Μα, ως πότε. Δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω τι θα γίνει. Και αν πρέπει να κάνουμε μια διαμαρτυρία είναι γι' αυτό. Σας... δεν μπορεί να χάνει τον Τζάρλι κάθε μέρα να μας εθίζεις, κύριε Σκάι, πρώτα και μετά να μην τον βάζεις. Για τον Τζάρλι λέω, που δεν τον βάζουν, απαράδεκτο. Να μην τον βάλουν τον Τζάρλι. Ώρα είναι να κόψει και αυτό με τα σκυλιά που έχουν τις αρρώστιες που έχει το μεσημέρι, κάτι συχαμένα. Και με τα κάτι σκυλιά και κάτι ζώα που χτυπάνε και τα πάνε στους γιατρούς, πατάνε κάτι αγκάθια, κλαίνε τα σκυλιά, βλέπουμε τα αίματα και πρέπει να δούμε και εμείς το δράμα του σκυλιού να το ζήσουμε μαζί το μεσημέρι. Ξέρει ο κύριε Βασίλης τι λέει. Αποφύδι βέβαια καλύτερο. Γιατί δεν έχουμε, αφήστε τον Τζάρλι, δεν έχουμε πρόγραμμα καθόλου. Α, και τι πάτε έτσι στο κουτουρού χωρίς πρόγραμμα, πώς κυλάει έτσι ζωή. Αυτό το άστατο και εγώ δεν το μπορώ. Αν δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα. Δεν καταλαβαίνω. Πολύ επιθετικός είστε. Είμαι νταΐς. Γιατί είσαι να είσαι νταΐς. Εγώ παίρνω το Sky για να πληροφορηθώ. Εγώ τι να κάνω. Εγώ έτσι είμαι. Τι γιατί, γιατί έτσι. Δεν υπάρχει κανένας να μου απαντήσει. Είμαστε όλοι νταΐδες. Μα τι είναι αυτά που λες τώρα. Αυτό που λέω. Εγώ θα πάρω το. Όχι, δεν θα σε ανοιχτώ και πολύ. Γιατί συμπεριφέρεστε έτσι και να... δεν σας είπα τώρα, είμαι ταΐς. Εγώ το αγαπώ το Sky, το αγαπώ το σταθμό, σχεδόν αυτό βλέπω. Τι να κάνω εγώ τώρα, πού θα μάθω. Να προσέχετε τις αγάπες σας, τι να πω. Ρε ψυχή μου, πρωτοφανές είναι αυτό. Τι μου κάνεις τώρα. Το μάγκα. Γιατί βλέπω αγάπη μου. Εντάξει, με συγχωρείτε, πλάκα έκανα, ε. Δεν κάνεις πλάκα. Εντάξει, ψωμί και αλάτι τώρα, ό,τι είπαμε.